Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα κινητά, τα smartphone και ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και το διαδίκτυο είναι για τα καλά πλέον στη ζωή μας. Ασχολούμαστε οι περισσότεροι πολλές ώρες της ημέρας, ιδιαίτερα οι νέοι. Θα συζητήσουμε για τις τεχνολογίες, θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις, για τα προβλήματα που προκύπτουν πολλές φορές. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Γιάννη Μόσχο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μέλος της Επιτροπής Πολιτών για την Προστασία της Υγείας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και ξεκινώντας με το πιο επίκαιρο, το 5G, τα δίκτυα 5G που είναι πλέον στο προσκήνιο και γίνεται πολλή συζήτηση για αυτά. Πολλοί μας λένε ότι θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, θα έχουμε πολύ γρήγορες ταχύτητες σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή μας με το διαδίκτυο, ότι θα γίνουν γενικότερα, θα γίνει γενικότερα καλύτερη πρόσβαση στις τεχνολογίες. Όμως αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος, υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος, την οποία θα συζητήσουμε σήμερα. 5G λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται και η Πάτρα, μπορεί να μπει σε μία από τις πρώτες πόλεις που πιλωτικά θα εφαρμοστεί. Καλησπέρα σας. Ναι, το 5G έχει μπει στη ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα? Αυτό είναι μία οδηγία, ας το πούμε, ή ένα πρόγραμμα το οποίο πατρονάρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο το δικό μας το αρμόδιο Υπουργείο συμμετέχει. Ενδεχομένως έχει υπογράψει και κάποιες ρήτρες χρονικές για την εφαρμογή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι πιλωτικό και έχουν επιλεγεί τρεις πόλεις στην Ελλάδα, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Πάτρα, με κάποια κριτήρια προφανώς, τα οποία σκεπτόμενοι λέμε ότι δεν είναι προς το δικό μας όφελος. Γιατί το λέω αυτό? Έχει επιλογή μία μικρή πόλη, είναι τα Τρίκαλα. Γιατί επιλέγει αυτή η πόλη? Γιατί πηγαίνει μαζί με την τεχνολογία. Έχει συνδέσει το όνομά της μαζί με την τεχνολογία. Άρα οι αντιδράσεις εκεί θα ήταν μικρότερες και πραγματικά ήταν μικρότερες εφόσον το πρόγραμμα εκεί, αυτό το πιλωτικό, υλοποιείται. Η δεύτερη πόλη που επιλέξανε είναι η Πάτρα. Είναι μια πόλη μεσαίου μεγέθους σε έκταση, που μάλλον προφανώς βολεύει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να εφαρμόσουν αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Και η τρίτη πόλη είναι ένας δήμος της Αθήνας. Γιατί στην Αθήνα, γιατί θέλουν σιγά σιγά να επεκταθούν σε ολόκληρη την Αθήνα. Άρα λοιπόν η επιλογή της πόλης της Πάτρας δεν είναι γιατί εμείς έχουμε κάτι να προσφέρουμε ή θα πάρουμε, είναι γιατί βολεύει αυτούς που θα κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό? Ελάχιστα πράγματα. Μας έχουν βάλει δίπλα τη λέξη έξυπνος. Η λέξη έξυπνος απευθύνεται σε αντικείμενα σε αυτή τη στιγμή. Είναι μια καταχρηστική έννοια του όρου. Δεν υπάρχουν έξυπνα αντικείμενα, υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι. Όμως κάποιοι καμουφλάρουν όλο αυτό το πράγμα με ωραίες και έβυχες λέξεις. Τι πάει να πει έξυπνο αντικείμενο? Ας πούμε, διαβάζω τώρα τις τελευταίες μέρες ότι στα Τρίκαλα ξέρουν εάν ο κάδος είναι γεμάτος. Υπάρχει δηλαδή ένας έξυπνος κάδος. Αν αυτό σας φαίνεται λογικό και πάει καλά, εμένα και εμάς τουλάχιστον δεν μας φαίνεται σωστό. Ένας άλλος λόγος που επιλέγησαν τρεις ελληνικές πόλεις και δεν επιλέγησαν τρεις πόλεις, ας πούμε, στην Ιταλία, είναι ότι στην Ελλάδα οι εκπομπές των κυριοσυστημάτων είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες, του 4G, στις οποίες θα στηριχτεί το 5G. Και είναι πάρα πολύ μεγάλες, πολλαπλάσια μεγάλες, έως και 70 φορές περισσότερο από τα όρια εκπομπής άλλων χωρών, όπως της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Αυστρίας, της Ρωσίας. Οπότε το σύστημα αυτό μπορεί πιλωτικά να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Έχοντας όμως μία πραγματικότητα ότι είμαστε ήδη εκτός των ορίων. Τα λένε όρια ασφαλείας. Θα πρέπει να τα πούμε μάλλον όρια επικινδυνότητας. Δεν υπάρχουν όρια ασφαλείας στις εκπομπές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Και αυτό γιατί ξέρουμε πλέον από μελέτες
ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επηρεάζει τον άνθρωπο και όλα τα έμβια όντα. Και μάλιστα τα επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά. Τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι μελέτες που δείχνουν τις επιπτώσεις πάνω στον άνθρωπο. Και αυτές οι επιπτώσεις δεν είναι βέβαια καθόλου καλές. Η παραταταμένη έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προκαλεί πάρα πολλές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό, ξεκινώντας από τις πιο απλές που είναι η ζάλη, η κεφαλαργία, η διαταραχή στη μνήμη, η υπερκινητικότητα στα μικρά παιδιά, η διαταραχή της προσοχής και αυξάνονται βέβαια σταδιακά ανάλογα με τη χρήση και βέβαια και στις πιο ευαίσθητες ομάδες που είναι τα παιδιά και προκαλούν λευχαιμία, όγκους, καρκινογενέσεις, κυρίως στο κεφάλι και αποδεικνύεται τώρα τελευταία χρόνια με τις επιδημιολογικές μελέτες που γίνονται σε άλλες χώρες, δυστυχώς δεν γίνονται στην Ελλάδα, ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό του καρκίνου του εγκεφάλου έχει φτάσει στο 50%. Δεν έχει αυξηθεί ο αριθμός των καρκίνων, έχει όμως αυξηθεί το είδος του καρκίνου. Και το είδος του καρκίνου του εγκεφάλου έχει αυξηθεί, σας είπα, στο 50%. Και αυτό συνδέεται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και στην έκθεση σε αυτή τη ρηπογόνα κατάσταση. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Και αν μιλάμε για την κατάσταση που βιώνουμε μέχρι σήμερα με τις σημερινές ακτινοβολίες που δεχόμαστε, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που δεχόμαστε, όταν θα μιλάμε για το 5G, ναι, πόσο χειρότεροι δηλαδή θα γίνουν τα πράγματα? Έρχονται και μας λένε το εξής, το οποίο δεν στέγει κιόλας και αποδεικνύεται και από τις τελευταίες μελέτες, ότι η τεχνολογία 5G θα είναι χαμηλότερης οχλήσεως. Αυτό δεν ισχύει για τον απλούστατο λόγο ότι για να λειτουργήσει το σύστημα 5G απαιτείται η συνέχιση της χρήσης του 4G. Και η ακτινοβολία που θα έχει το 4G είναι συσσωρευτική, προσθετική με αυτή που θα υπάρχει από το 4G. Να σας το κάνω πιο απλό. Για να λειτουργήσει το 5G χρειάζεται ένα πυκνό κεραίο σύστημα. Κάθε περίπου 12 οικοδομές χρειάζεται ένα σταθμός βάσης, μία κεραία δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι περίπου κάθε 30 μέτρα θα υπάρχει μία μικρή κεραία. Γιατί το 5G, που εμφανίστηκε τώρα και στην Πάτρα, ζητάει συνεργασία με τους Δήμους? Γιατί δεν το είχε κάνει νωρίτερα η κινητή τηλεφωνία με το 4G? Τον απλούστατο λόγο, διότι έχει ανάγκη τους Δήμους. Και πώς έχει ανάγκη? Με την υπογειοποίηση των από τις κολόνες που έχει κάνει η ΔΕΗ, δεν υπάρχουν πλέον κολόνες στο κέντρο των πόλεων. Υπάρχουν όμως, ο Δήμος έχει τις αντένες του φωτισμού. Πάνω σε αυτές τις κεραίες, λοιπόν, στις κολόνες θα στήσει τις δικές κεραίες το σύστημα. Άρα, φανταστείτε ότι σε μια πόλη όπως η Πάτρα, που περίπου κάθε 20, 25, 30 μέτρα υπάρχει μια κολόνα φωτισμού, θα υπάρχει και πάνω μια κεραία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Μιλάμε για άπειρο αριθμό κεραίων. Μια πύλη για να λειτουργήσει του 5G χρειάζεται περίπου 10.000 κεραίες. Αυτή λοιπόν είναι και η πρόταση που έχει γίνει στο Δήμο το δικό μας, η ανάγκη δηλαδή που έχει το σύστημα να χρησιμοποιήσει τις κολόνες που έχει ο Δήμος. Και βέβαια εκεί μιλάνε και για αντισταθμιστικά ωφέλη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να έχεις αντισταθμιστικά ωφέλη όταν δεν υπάρχει βλάβη. Άρα υποκρύπτεται ότι υπάρχει μία βλάβη. Και ποια είναι τα ωφέλη αυτά που θα αποκομίσει ο Δήμος? Η τεχνολογία που σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα την παρέχει το σύστημα. Δωρεάν προφανώς. Για ένα χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι όμως δωρεάν για τους πολίτες. Και όπως και να έχει, αυτό που θα έρθει μετά, αν μιλήσουμε για τις μελέτες και τα στοιχεία που αναλύονται μέχρι αυτή τη στιγμή και έρχονται στο φως, τουλάχιστον εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για ωφέλη όταν θα έχουμε τέτοιες επιπτώσεις στην υγεία, και αναφέρομαι πάντα βάσει των μελετών που έχουν γίνει. Ναι, το μεγαλύτερο αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία. Πραγματικά. Έτσι.
Αυτό το ξεκαθαρίζουμε και είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν έχουμε την εφαρμογή ενός συστήματος, το οποίο δεν είναι στην υπηρεσία, δεν εξυπηρετεί την υγεία του ανθρώπου. Άρα, εφόσον είναι βλαβερό, θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και αν θα πρέπει να το εφαρμόσουμε. Και αυτό που λέει ότι είναι πιλωτικό, ουσιαστικά ζητάει να είμαστε πειραματόζωα. Έχει επιλεγεί λοιπόν η Πάτρα και οι πολίτες να γίνουν πειραματόζωα ενός συστήματος, το οποίο δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Έτσι όπως εφαρμόζεται και έτσι όπως σχεδιάζεται. Είναι κάτι που το συζητάμε αρκετό καιρό. Να πούμε ότι δεν προέκυψε χθες. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το ακούνε σήμερα, να μην το ακούσουν καν σήμερα, να το ακούσουν στο μέλλον. Αλλά δεν είναι κάτι που προκύπτει σήμερα. Υπάρχουν, όπως εσείς έχετε την Επιτροπή Πολιτών, την δικιά σας πρωτοβουλία, που εκφράζει τις αντιρρήσεις της και μάλιστα αναλύει και την όλη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπουμε σημαντικά πράγματα, σημαντικές αντιδράσεις, να το πω έτσι, χωρίς να παραβλέπω ότι υπάρχει δική σας πρωτοβουλία που προσπαθείτε να ενημερώσετε τον κόσμο. Πού το αποδίδετε? Δυστυχώς αυτή η πρωτοβουλία του Κινήματος Πολιτών για την προστασία της υγείας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει έλλειμμα. Και υπάρχει έλλειμμα από τους φορείς που θα έπρεπε να επιληφθούν σε αυτό το πράγμα. Και πρώτο και κύριο η πολιτεία και το ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος έπρεπε να προστατεύει τη δημόσια υγεία. Και νομίζω ότι δεν το κάνει. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν όρια στα κεροσυστήματα τα οποία είναι τεράστια σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου και της Ευρώπης, να το πω περισσότερο, μιας και είμαστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Ότι κάπου στραβώνει το πράγμα, κάπου κάποιοι θέλουν να υπάρχει ελλειπής ενημέρωση. Κάποιοι πιθανώς ή προφανώς εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Μέσα από όλη αυτή την κατάσταση της συγχύσεως και της έλλειψης ενημέρωσης. Δεν βλέπουμε δηλαδή κι εμείς ακόμα να μιλήσω προσωπικά. Είμαι όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι, από τη φύση της δουλειάς βέβαια έχουμε αρκετά τηλέφωνα εμείς και επικοινωνούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με ανθρώπους, έτσι είναι, έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία. Έχουμε λίγο προσαρμοστεί, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έχουμε προσαρμοστεί στο ότι ναι, υπάρχει το κινητό, είναι η τεχνολογία, έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε όποια εργασία θέλουμε, όποια δουλειά θέλουμε, να πάρουμε όποια πληροφορία θέλουμε. Το κινητό αποτελεί για πολύ κόσμο πλέον προέκταση του χεριού. Μιλάω και για μένα προσωπικά, με αλόγιστη πολλές φορές χρήση. Δεν φαίνεται να μας ανησυχεί κάτι. Ναι, το κινητό είναι μια καθημερινότητα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Όλοι μας έχουμε κινητά, όλοι μας τα χρησιμοποιούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διεκδικούμε την ασφαλή χρήση του κινητού τηλεφώνου. Πρέπει να υπάρχει τέτοια τεχνολογία ώστε να μας ασφαλίζει την υγεία μας. Είπαμε και πριν ότι η υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό στον άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα κινητά μας τηλέφωνα. Φυσικά και θα τα χρησιμοποιούμε με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε ο καθένας, με λογική χρήση. Πρέπει να αποφεύγουμε τα κινητά τηλέφωνα όταν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σταθερό τηλέφωνο και θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε περισσότερο. Και θα πρέπει να αρχίσουμε να διεκδικούμε και περισσότερο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ρίχνουμε, είμαστε στο μήλο κάποιων συμφερόντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να χρησιμοποιούμε τα κινητά τηλέφωνα. Πρέπει όμως. Να εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει, είστε κατά της τεχνολογίας. Όχι φυσικά. Και τα βήματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι μας είπαν ότι είμαστε και γραφικοί. Όχι, γραφικοί δεν είμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και όχι μόνο την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων. Εξάλλου, ζούμε σε μια εποχή που η οποία είναι η εποχή της τεχνολογίας. Δεν θα φύγουμε από αυτό, ούτε θα πάμε πίσω. Κοιτάμε να πάμε μπροστά, αλλά να πάμε με τον σωστό τρόπο. Θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε περισσότερο. Η ελληνική κοινωνία ανησυχεί γενικώς, ιδίως σε σχέση με τα μικρά παιδιά, πολύ περισσότερο ίσως από όσο θα έπρεπε. Για κάποια πράγματα ανησυχούμε σωστά. Βλέπεις ότι η μητέρα θα ντύσει το παιδί της σαν κρεμμύδι όταν θα έχει πάρα πολύ κρύο.
το τι θα φάει, με ποιον θα συναντηθεί. Το διαδίκτυο, επίσης άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο όμως ανησυχεί τον κόσμο και η χρήση του διαδικτύου από τα μικρά παιδιά. Δεν ανησυχεί όμως για τη χρήση, για την ρήπανση τη ηλεκτρομαγνητική. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι σοβαρός ο κίνδυνος και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρουμε ότι οι πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ παρέχουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Για εκείνο ανησυχούμε. Πολλοί που το γνωρίζουν ανησυχούν. Για την κεραία που είναι δίπλα μας δεν ανησυχεί κανένας. Και ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να θίξουμε είναι ότι μας λένε ότι μα υπάρχουν όρια. Ποιος έχει βάλει τα όρια είναι το ερώτημα. Αν αυτά τα όρια είναι σωστά, μας λένε ότι κάνουμε μετρήσεις και ότι είναι μέσα στα όρια. Εγώ θα πω το άλλο. Μας λένε συνέχεια έξυπνα, έξυπνα, έξυπνα κλπ. Αυτή τη στιγμή το μόνο έξυπνο που υπάρχει είναι οι έξυπνες κεραίες των βάσεων της κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες μπορούν να ρυθμίζονται εξ αποστάσεως και ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου. Ποιος ο λόγος λοιπόν μία κεραία βάσης να έχει δυνατότητα να εκπέμπει πολλαπλάσια ακτινοβολία από το επιτρεπό όριο? Ας το πάρουμε έτσι. Ποιος ο λόγος να υπάρχει? Εκεί λοιπόν αυτό είναι ένα πρόβλημα και εκεί θα πρέπει να το σκεφτούμε ότι κάτι συμβαίνει από πίσω. Δυστυχώς, και το σκέφτομαι και εγώ, σας ακούω και φτάνω και εγώ στα δικά μου συμπεράσματα, καταλήγουμε ότι υπάρχει αυτό που λέτε έλλειψη ενημέρωσης. Ανησυχούμε, όπως είπατε και εσείς, για άλλα πράγματα πάρα πολύ. Και υπερβολικά μερικές φορές. Ναι, και υπερβολικά μερικές φορές. Και στην πραγματικότητα δεν ανησυχούμε για πολύ σοβαρό κίνδυνο που μπορεί να διατρέχουμε με κάτι που έχουμε στην καθημερινότητά μας όλη μέρα, χωρίς διακοπή πολλές φορές και όπως είπα και πριν και με αλόγιστη χρήση. Δεν μπορώ να το αποδώσω αλλού, μόνο στην έλλειψη ενημέρωσης. Ναι, είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Η πιο ευαίσθητη ομάδα είναι τα παιδιά. Δεν μπορείς να βλέπεις ένα μικρό παιδί 2-3 χρονών να έχει ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι του. Δεν μπορεί να κοιμάται το παιδί και να είναι ανοιχτό το Wi-Fi σε μικρή απόσταση από το κεφάλι του που κοιμάται. Έχει συνδεθεί καλός ή κακός πλέον τα τελευταία χρόνια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με την αύξηση της παιδικής λευχαιμίας και με την αύξηση του παιδικού καρκίνου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, προκύπτει πλέον από επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Επίσης, έχει συνδεθεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με την αύξηση του αυτισμού, των περιπτώσεων του αυτισμού. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 1 παιδί στα 135. Στην Αμερική είναι περίπου, ίσως και περισσότερο από 1%. Και αυτό επίσης συνδέεται πάλι με την ηλεκτρομαγνητική ρήπανση και την αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων και των συσκευών που σχετίζονται με την εκπομπή της ασύρματης ακτινοβολίας. Είναι τρομερά τα νούμερα. Ναι. Ναι. Και δεν ξέρω... ναι. Δυστυχώς είναι έτσι και το πρόβλημα είναι ότι δεν ανησυχούμε. Εκείνη το πρόβλημα. Ένα παιδί 4-5 χρονών δεν μπορεί να έχει ένα τάμπλετ στο χέρι του και να απασχολείται στο σπίτι, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το παιδί. Εμείς δεν μεγαλώσαμε έτσι. Επίσης, ένα παιδί 7-8 χρονών δεν μπορεί να έχει ένα κινητό τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ μικρό να έχει ένα κινητό, για λόγους υγείας. Βασικά και μόνο για λόγους υγείας. Δεν μπορεί να έχει ένα κινητό τηλέφωνο. Και μάλιστα βλέπουμε τώρα ότι κυκλοφορούν και διαφημίσεις στην τηλεόραση εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες ως γυρλάντα βάζουν και κάποια παιδιά δίπλα. Γιατί θέλουν να απονοχοποιήσουν αυτό το πράγμα και γιατί θέλουν να βάλουν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να είναι χρήστες των κινητών τηλεφώνων και των συσκευών αυτών. Νομίζω ότι γενικά αυτό γίνεται, το είπατε και εσείς στο λόγο σας, ότι οι γονείς έχουν τα σήμερα αρκετά προβλήματα, αρκετές υποχρεώσεις ή έχοντας βρει και μία λύση
να απασχολήσουν το παιδί για να κάνουν κάποια πράγματα που μπορεί να πρέπει να κάνουν μέσα στο σπίτι, κάποιες δουλειές, δεν ξέρω. Απασχολούν, δηλαδή θα δώσουν το τάμπλετ στο παιδί να κάτσει μισή ώρα, που μπορεί η μισή ώρα να γίνει μία, για να κάνουν τις δουλειές που έχουν να κάνουν και να απασχοληθεί. Βέβαια είπατε και έτσι είναι, δεν μεγαλώσαμε έτσι, αλλά νομίζω ότι πλέον μόνοι μας το κάνουν. Έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί της ζωής. Είναι και η κρίση, δηλαδή μια οικογένεια, οι γονείς, ενδεχομένως να χρειάζονται να τρέχουν όλη την ημέρα για να μαζέψουν τα προστοζήν. Έχει αλλάξει η κατάσταση από ό,τι ξέραμε τη δεκαετία του 60, 70, 90, έτσι. Μια και είπαμε τώρα τη δεκαετία του 60. Υπάρχουν διαφημίσεις από τη δεκαετία του 60 που μιλάνε για υγιεινά τσιγάρα. Ότι καπνίστε αυτό το τσιγάρο γιατί προσφέρει υγεία. Και ακόμα παλιότερα, στη δεκαετία του 20, του 30. Το τσιγάρο συνδέεται άμεσα με τον καρκίνο. Το καρκίνο του πνεύμονος και όχι μόνο. Θα πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό δομέα, σε άλλη σημαντική παράμετρος, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παρότι υπήρχε όλη αυτή η υποψία γύρω από τον καπνό και το τσιγάρο, αποδέχτηκε από τους τελευταίους φορείς που αποδέχτηκε ότι ο καπνός είναι καρκινογόνος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει όλη αυτή η υποψία που κινείται γύρω από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και δεν υπάρχει μόνο υποψία, σας λέω ότι υπάρχουν πλέον και επιδημιολογικές μελέτες που τους σχετίζουν άμεσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι έχει κάνει? Έχει βάλει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μια κλάση Β, η οποία θεωρείται ότι είναι δυνητικά, πιθανά δηλαδή, ένας καρκινογόνος παράγοντας. Αυτό λειτουργεί μόνο ως άλοθη για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κάποια στιγμή που όλοι θα αποφασίσουμε και θα πούμε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η αλόγιστη χρήση της είναι καρκινογόνα ή δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα σε όλα τα έμβια ζώντα, όχι μόνο στους ανθρώπους, θα έχει το άλοθο και θα πει «εγώ όμως το είχα στις δυνητικά καρκινογόνους παράγοντες». Έτσι. Δεν είναι τόσο αθώος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι ένας υποτίθεται ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος χρηματοδοτείται από εταιρείες, μην νομίζετε. Οπότε είναι αναμενόμενη και η θέση. Φυσικά. Φυσικά. Βέβαια, το χρήμα κινεί τα πάντα, έτσι. Νομίζω ότι το όπλο είναι στα χέρια, εντός εισαγωγικών το όπλο, είναι στα χέρια των πολιτών. Όντως, πρέπει μόνοι μας να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ανησυχία και τι εννοώ. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στην Πάτρα να γίνονται κινητοποιήσεις, να υπάρχουν αντιδράσεις όταν μπαίνει μια κέραια. Άλλο που πολλές φορές όλα καταλήγουν στο κενό γιατί μπαίνουν εκείνα τα νόμιμα όρια που όπως είπατε κι εσείς, δεν ξέρουμε τελικά αυτά τα όρια και εγώ δεν έχω καταλήξει. Άλοθη είναι τα όρια. Άλοθη είναι τα όρια. Τα όρια είναι άλοθη και... Αλλά υπάρχουν κινητοποιήσεις και ανησυχία. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός όταν ο πολίτης θα ανακαλύψει την κεραία που τις περισσότερες φορές πρέπει να πούμε τοποθετείται. Κρύβεται και πολλές φορές. Μέσα σε θερμοσύφωνες, σε κατασκευές άλλου είδους, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλα πράγματα. Υπάρχει κεραία κυκλοφορίας. Να μην καταλαβαίνει ο πολίτης γύρω-γύρω. Ναι, κυκλοφορείς από κάτω και δεν ξέρεις ότι από πάνω από το κεφάλι σου υπάρχει μια κεραία. Ναι, και οι περισσότεροι το ανακαλύπτουν με πολύ κόπο και τις περισσότερες φορές από τύχη, από ανησυχία, από λίγη παραπάνω περιέργεια. Υπάρχουν και υπήρχαν στο προηγούμενο, στο κοντινό μας παρελθόν, κινητοποιήσεις σε διάφορες γειτονιές για τις κεραίες. Φτάνουν στα δικαστήρια κάποιες από αυτές. Νομίζω έχουν φτάσει περισσότερες στην Πάτρα. Φτάνουν, βέβαια οι αποφάσεις είναι αθωτικές, διότι το πνεύμα του νόμου είναι με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Δυστυχώς, ό,τι υπάρχει σε σχέση με την νομοθεσία είναι αυτό το οποίο στηρίζει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να εφαρμόζουν τα συστήματά τους έτσι όπως θέλουν αυτές και με νόμιμο τρόπο θεσμοθετημένα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα πάμε λοιπόν στην πηγή για να ξεκινήσουμε, γιατί εγώ από εκεί βλέπω το πρώτο πρόβλημα.
που δεν θα πω ότι οι πολίτες δεν έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, γιατί ο καθένας πρέπει να φροντίζει και να ενημερώνεται, εφόσον υπάρχει θεομπητική ενημέρωση, για τα προβλήματα που δημιουργούνται από οτιδήποτε και πόσο δε μάλλον από την ηλεκτρονική, από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αλλά νομίζω να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πηγή λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε να είναι το νομικό καθεστώς που υπάρχει γύρω από το ποια είναι τα όρια, τι επιτρέπεται, πού μπορεί να μπει μια κεραία, αν μπορεί να είναι κοντά σε σχολεία, πόσα μέτρα. Άρα μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Στο Ισραήλ έχει θεσμοθετηθεί να μην υπάρχει κεραία κοντά σε σχολεία σε ακτίνα 300 μέτρων. Αν το κάνουμε αυτό εδώ στην Ελλάδα με το, έτσι όπως είναι πυκνοδομημένες οι πόλεις, δεν θα υπάρχει κεραία πουθενά μέσα στην πόλη. Δηλαδή κάθε 300 μέτρα συναντάς ένα σχολείο. Άρα είναι απαγορευτικό, δεν μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να πάμε είτε σε άλλες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι φιλικές προς την υγεία του ανθρώπου, είτε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο τα όρια, να τα κατεβάσουμε πολύ πιο χαμηλά. Λειτουργεί το 4G και με 0,6. Στην Ελλάδα είναι 32 η εκπομπή. 0,6 έχει η Ιταλία. Εκεί λειτουργεί το σύστημα. Βέβαια είναι απαγορευτικό για το 5G εκεί. Το 0,6 δεν μπορεί να λειτουργήσει το 5G. Έτσι όπως ακούω το 5G, η έξυπνη πόλη και τα λοιπά, δεν είναι κάτι που οι πολίτες θα υποδεχθούν με χαρά. Δηλαδή ένας πολίτης που θα ενημερωθεί, το τελευταίο πράγμα που θα θέλει να κάνει ένας ο Δήμος του είναι να αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, για να εφαρμοστεί το 5G στην πράξη θα περάσουν αρκετά χρόνια. Εμείς θα μπούμε τώρα σε ένα, αν το δεχτεί ο Δήμος και γίνει τελικά, θα μπούμε σε ένα πειραματικό στάδιο, το οποίο θα διαρκέσει κάποια χρόνια. Ο Δήμος θα εμφανίσει κάποια ωφέλη από όλη αυτή την έξυπνη τεχνολογία ή από το Internet of Things, το Internet των πραγμάτων, δηλαδή έτσι όπως το λέμε, το οποίο για μένα κάποια από αυτά είναι απλά εφετζίδικα, είναι το άλοθη, και κάποια στιγμή όταν θα μπει το 5G σαν τεχνολογία στη ζωή μας, θα πρέπει να έχουμε πετάξει όλοι μας τα κινητά και να έχουμε πληρώσει πάρα πολλά για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε. Το 5G δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα εμφανιστεί στο μέλλον. Δεν ξέρω πόσο θα είναι. Όχι παντού. Σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Ο σχεδιασμός είναι να εφαρμοστεί σε όλη την Ιφίλιο. Ναι. Υπάρχουν η κάποιοι που έχουν πει ήδη όχι όμως. Ναι. Υπάρχουν στην Αμερική πολιτείες ολόκληρες έχουν. 162 μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, 160 πόλεις έχουν πει ότι εμείς δεν θα δεχτούμε πλέον το 5G. Δεν θα γίνουμε πειραματόζωα, δεν μας ενδιαφέρει αυτή η τεχνολογία. Είναι ζημιογόνα για τον άνθρωπο και δεν θα το κάνουμε. Όχι απλά έχουν πει όχι, έχουν νομοθετήσει. Έχουν νομοθετήσει. Υπάρχουν επίσης και χώρες και πόλεις στην Ευρώπη που έχουν κάνει το ίδιο. Στην Ιταλία, ας πούμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Σας είπα ότι τα όρια εκπομπής του 4G είναι απαγορευτικά για το 5G. Εκεί θα πρέπει να νομοθετήσουν να αυξήσουν τα όρια. Θα το δεχτούν. Μα το έχουν βάλει ήδη τόσο χαμηλά και εκεί υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις. Εμείς, λοιπόν, καλούμαστε να πάρουμε ένα καθρεφτάκι τώρα αυτή τη στιγμή, να μας δώσουν ένα καθρεφτάκι και να γίνουμε πειραματόζωα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το δεχτούμε. Και γιατί να το δεχτούμε, ποια θα είναι το ωφέλη μας. Μα εκεί καταλήγω, δεν είμαστε ειδικοί σε όλα τα θέματα, γι' αυτό και ακούμε για να μαθαίνουμε, για να ενημερωνόμαστε, για να έχουμε έτσι μια σφαιρική άποψη. Γιατί θα πρέπει να δεχτούμε εμείς κάτι που πάρα πολλοί άλλοι είπαν όχι, νομοθέτησαν, δεν το θέλουν, γύρισαν την πλάτη. Και όχι μόνο αυτό, άλλες χώρες όπως λέτε, έχουν και μικρότερα όρια και άλλα δεδομένα σε ό,τι αφορά ακόμη και το 4G. Ναι, μας λένε ότι το 5G θα φέρει νέες θέσεις εργασίας. Ότι θα έχουμε περισσότερο πιο γρήγορο ίντερνετ. Γρήγορο είναι και σήμερα. Γρήγορο είναι το ίντερνετ, ναι. Η διαφορά αυτή που θα έχει το 4G από το 5G δεν την αντιλαμβάνεται το ανθρώπινος εγκέφαλος, είναι τόσο μικρή δηλαδή η διαφορά που δεν την αναλαμβάνεται. Το ότι θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε αρχεία πιο γρήγορα, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, στην Ελλάδα τα αρχεία που κατεβαίνουν τα περισσότερα
συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή από το ίντερνετ είναι πορνό. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε. Να έχουμε ίντερνετ γρήγορο, μιλάμε για την καθημερινότητά μας. Τώρα, εάν το πανεπιστήμιο θέλει να έχει γρήγορο ίντερνετ, ας αναζητήσει την τεχνολογία που χρειάζεται και να την εφαρμόσει. Αλλά εμείς ως πολίτες, η τεχνολογία αυτή που έχουμε σε γρηγοράδα, ας πούμε, στο ίντερνετ, μας είναι αρκετή, νομίζω. Και πάλι, βέβαια, με τη χρήση του 4G, το οποίο επίσης έχει ρήπανση ηλεκτρομαγνητική πάρα πολύ μεγάλη και η οποία είναι ζημιογόνα. Δεν είναι ζημιογόνο το 5G. Το 5G έρχεται προσθετικά στην ρήπανση που προκαλεί το 4G. Στην υπάρουσα κατάσταση, ναι, που έχουμε. Το 4G και το 5G θα λειτουργούν ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το 4G, το 5G χωρίς το 4G. Είναι και τα δύο μαζί. Είναι δηλαδή συσσωρευτικά. Και συσσωρευτική είναι η βλάβη που προκαλείται στον οργανισμό. Όταν δεχόμαστε μία ακτινοβολία, την αποθηκεύουμε. Και όταν έρχεται μία καινούργια ακτινοβολία, αν έχουμε φτάσει στο 1, ξεκινάμε από το 1,5. Φτάνουμε στο 1,5. Δεν το μηδενίζει ο οργανισμός μας την ακτινοβολία. Η ακτινοβολία που συγκεντρώνουμε είναι συσσωρευτική, προσθετική επάνω μας. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει, μάλλον πρέπει να πάμε σε άλλες τεχνολογίες. Και αρχίζουν και εμφανίζονται άλλες τεχνολογίες, ξέρετε. Να πούμε λίγο για τις, ναι, άλλες τεχνολογίες, γιατί μπορεί να μας ακούν πολλοί και οι οποίες είναι και αυτές σε πειραματικό στάδιο. Mm-hmm. Όμως η επιλογή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας είναι το 5G, δεν είναι οι άλλες τεχνολογίες. Ίσως διότι έτσι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν περισσότερα. Και μάλλον έτσι είναι. Ας πούμε, υπάρχει τεχνολογία τώρα που είναι σε πειραματικό στάδιο και είναι στη Γερμανία και μάλιστα συμμετέχουν και Έλληνες σε αυτό, με το φως. Ανάβουμε το φως και έχουμε ίντερνετ. Σβήνουμε το φως και δεν έχουμε ίντερνετ. Και είναι και πιο ασφαλές, από ό,τι λέγεται, στη μεταφορά δεδομένων. Είναι δύσκολο να μας κλέψουν αρχεία από τον υπολογιστή μας με αυτή την τεχνολογία. Η επιλογή, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή στο μέλλον, δηλαδή το ίντερνετ του φωτός ή αν υπάρξει κάτι άλλο. Ωστόσο, πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι βλαβερή για τον άνθρωπο και για όλα τα έμβια ζώντα. Οπότε πρέπει να αναζητήσουμε κάτι άλλο. Να καταργήσουμε το κινητό μας δεν γίνεται. Δεν θα το κάνουμε. Όμως πρέπει να έχουμε μία τεχνολογία η οποία θα πρέπει να μας δίνει και κινητό τηλέφωνο και να μας προσφέρει και ασφάλεια και υγεία. Ναι, είναι δεδομένο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο σημείο που βρισκόμαστε, μάλλον αυτό που πρέπει να γίνει, τουλάχιστον έτσι το βλέπω, εγώ δεν γνωρίζω αν είναι και αυτό το θέμα, είναι να ξαναδούν οι θύνοντες και αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις τι γίνεται με όλο αυτό το θέμα, με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Ίσως θα ήταν καλό να γίνουν και κάποιες μελέτες και εδώ. Θα μου πείτε, αυτό παίρνει και αρκετό χρόνο. Και να ξαναδούμε πολλά πράγματα από την αρχή. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά φαίνεται ότι δεν ανησυχεί κανείς. Ναι, ναι. Κανένας όμως. Ναι, ναι. Ούτε εμείς που το χρησιμοποιούμε, που έτσι έχουμε και... Οι περισσότεροι έχουμε άγνοια, λέμε θα ανοίξει το κινητό, θα χαζέψει το ίντερνετ. Εντάξει, θα περάσει η ώρα. Γιατί οι περισσότεροι παίρνουν και την ώρα τους στο διαδίκτυο τώρα πλέον. Η φτώχεια, λέει, φέρνει και πολλές αλλαγές. Και τα λιγότερα χρήματα έφεραν διακοπή, λιγότερες εξόδους μάλλον, λιγότερες βόλτες. Δεν μπορείς να πας να πιεις 3-4 καφέδες τη μέρα όπως κάναμε παλιότερα. Και καθόμαστε μέσα και ασχολούμαστε με το κινητό και με το ίντερνετ. Οπότε ο εγκέφαλος συνηθίζει και είναι και μια στάση ζωής από εκεί και πέρα. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι θέμα της κοινωνιολογίας. Επίσης είναι θέμα η χρήση του κινητού τηλεφώνου της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εξαρτημένοι άνθρωποι, παιδιά ιδίως, έτσι, τα οποία πηγαίνουν και σε κέντρα αποτοξίνωσης, ναι, ας το πούμε. Ναι, έτσι. Έχουμε και ειδικά τμήματα πλέον σε κάποια νοσοκομεία της Αθήνας. Το θέμα έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Δεν είναι μόνο η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αυτή καθεαυτή η οποία προκαλεί βλάβη, αλλά έχει επίδραση και πάνω στην ίδια μας τη ζωή, στην καθημερινότητά μας, σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής. Και ιδίως για τα μικρά παιδιά ή τους νέους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, έχουν μεγαλώσει πλέον με αυτό το πράγμα και οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.
και δεν μπορεί να ζήσει. Βλέπεις ότι υπάρχει ένας νέος ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει αν δεν έχει το κινητό του πάνω του. Αυτό ναι, είναι αυτό πρόβλημα. Είπα ότι είναι και προέκταση του χεριού. Ναι, ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και δείχνει ότι δεν υπάρχει υγεία. Είναι θέμα. Και όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά. Αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή, εκεί σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι, τι είναι αυτό τελικά που μπορεί να γίνει. Έστοχοι ότι πρέπει να ασχοληθούν οι κυβερνώντες, ίσως να αλλάζουν, να αλλάζανε κάποια πράγματα, πάνω στο τι είναι επιτρεπτό, τι είναι όριο, ποιο είναι το σωστό, τι χρειαζόμαστε. Ξεκινάει από το σπίτι, ξέρετε, ξεκινάει από τον εθισμό του παιδιού από μικρή ηλικία. Όταν είναι όμως... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Όταν είναι, γιατί εγώ σαν πολίτης σκέφτομαι τώρα τα απλά. Όταν έχω 20 κεραίες μέσα σε μια πολύ μικρή έκταση, 1, 2, 3, 5, και έτσι κι αλλιώς δέχομαι και μου προκαλεί οτιδήποτε στην υγεία μου, γι' αυτό λέω ότι αρχικά αυτό που θα έπρεπε να δουν είναι τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, τι ακριβώς χρειάζεται αυτή η χώρα. Ναι, είναι αλήθεια ότι είμαστε παθητικοί δέχτες. Εάν εγώ ή εσείς θέλετε να ζείτε σε ένα περιβάλλον αυτή τη στιγμή που δεν θα υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον. Και ξέρετε, αυτό είναι και θέμα για τις μελέτες που γίνονται. Δεν υπάρχουν δηλαδή σταθερές, συγκρίσιμες με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εκτεθειμένοι στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Δηλαδή έκλεισε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς ήμουνα εγώ πριν από 20-30 χρόνια και τι επιπτώσεις έχω τώρα που ζω μέσα σε ένα νέφος ηλεκτρομαγνητικό. Δεν μπορώ να κάνω τη σύγκριση γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία από εκείνη την περίοδο. Και όσο προχωράμε και εκτείνεται το σύστημα αυτό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της εφαρμογής του σε όλο τον πλανήτη, δεν υπάρχει πλέον συγκρίσιμο στοιχείο πώς είναι ένας άνθρωπος χωρίς ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα θέμα για τις ίδιες μελέτες. Ναι, είναι ένα θέμα γιατί δεν μπορούν να έχουν τα συμπεράσματα, να φτάσουν στην έκβαση των συμπερασμάτων που θα θέλανε, δηλαδή μια κατάσταση που θα είναι συνολική και πλήρης, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Με λυπή στοιχεία, να το πω. Ναι. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες και σε ποντίκια που, ξέρετε, μοιάζουν πολύ με τον ανθρώπινο οργανισμό, όπου είναι ξεκάθαρα πλέον τα αποτελέσματα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προκαλεί καρκινογενέσεις. Γίνονται ανάλογα διασπά το DNA. Το DNA έχει την δυνατότητα να επιδιορθώνεται από μόνο του. Παρεμβαίνεις λοιπόν στο αυτό το μηχανισμό της επιδιόρθωσης. Εκεί λοιπόν όταν παρέμβει αρχίζουν τα προβλήματα στον άνθρωπο. Είναι η λευκαιμία, είναι οι καρκινογενέσεις κλπ. Σας είπα και πριν ότι συνδέεται με την κεφαλαλγία, με τη ζάλη, με την απόσπαση της προσοχής, με την υπερκινητικότητα στα μικρά παιδιά. Τα ελαφριά είναι αυτά τα ελαφριά, έτσι, και τα βαρύτερα βέβαια είναι η λευκαιμία. Έτσι. Και η πιο ευαίσθητη ομάδα είναι τα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Όπως το είπαμε πολλές φορές αυτή την εκπομπή σήμερα. Πρέπει να ανησυχούμε για τα μικρά παιδιά. Πρέπει να ανησυχούμε με τον σωστό τρόπο. Δεν πειράζει αν δεν φάει σήμερα το μεσημέρι το παιδί όσο θα περιμέναμε εμείς να φάει. Ας μην του δώσουμε το κινητό τηλέφωνο. Ή ας μην του βάλουμε σαν όρο ότι θα πάρεις το κινητό τηλέφωνο ή θα πάρεις το τάμπλετ αν φας το φαγητό σου. Είναι καλύτερα να μην φάει το φαγητό του. Σε βάθος χρόνου είναι καλύτερο αυτό. Επίσης διάβαζα τώρα τις τελευταίες μέρες ότι ένας καπνιστής έχει πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο στα 20 με 30 χρόνια. Η πιθανότητα για να εμφανίσει κάποιος καρκίνο σε μια υπερέκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που σας είπα ότι είναι συσσωρευτική. Εμείς μπορεί να μην έχουμε τώρα υπερέκθεση, αλλά λειτουργεί συσσωρευτικά. Σε μια λοιπόν έρευνα που έχει δείξει ότι η υπερέκθεση προκαλεί καρκίνο σε 10 χρόνια. Φανταστείτε δηλαδή ότι είναι 3 φορές πιο νωρίς από ότι ένας καπνιστής. Αυτές είναι λοιπόν οι συνέπειες και οι βλάβες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, την οποία την έχουμε πάρει τόσο αψήφιστα. Θα σας ρωτούσε κάποιος, ωραία, εγώ σήμερα αποφασίζω να χρησιμοποιήσω σωστά την τεχνολογία,
Κλείνω το Wi-Fi όταν θα πέσω να κοιμηθώ ή το κλείνω. Είναι βασικό αυτό. Μέσα στη διάρκεια της μέρας. Ναι. Όταν δεν το χρησιμοποιούμε, να το κλείνουμε. Έρχομαι και σας ρωτώ λοιπόν αυτό που θα σας ρωτούσε κάθε πολίτης. Έχετε ασχοληθεί, το έχετε αναζητήσει, το έχετε ψάξει. Έχετε τις γνώσεις και από μελέτες και από στοιχεία. Έρχομαι λοιπόν σήμερα και σας λέω. Τι να κάνω όταν ένας κόσμος ολόκληρος γύρω μου ζει μέσα σε αυτό που λέμε τεχνολογία και 4G κλπ. Τι να κάνω να προστατευτώ? Ναι, αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση και μια πιο δύσκολη είναι η απάντηση. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από την εποχή μας. Σαφώς. Έτσι. Να το χρησιμοποιήσουμε σωστά θέλουμε και αυτό να μειώσουμε τον κίνδυνο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε άλλου είδους τεχνολογία. Όχι αυτή που μας δίνουν. Αυτοί που μας δίνουν ξέρουμε ότι είναι καρκινογόνα. Ξέρουμε ότι δημιουργεί προβλήματα. Ξέρουμε ότι δημιουργεί βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Ξέρουμε ότι προσβάλλει την υγεία μας. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθούμε και να διεκδικήσουμε. Και να κινητοποιηθούμε. Μας λένε τώρα για το 5G. Όχι, δεν θέλουμε το 5G. Αποδείξτε μας ότι το 5G δεν κάνει βλάβη στην υγεία. Αφού είναι σε πειραματικό στάδιο και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν. Δεν υπάρχουν μελέτες. Και ξέρετε, υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεσμεύεται και η Ελλάδα η λεγόμενη αρχή της προφύλαξης. Τι λέει αυτό? Ότι εάν υπάρχει μια υποψία βάσιμη ότι κάτι είναι βλαβερό για τον οργανισμό ή για οτιδήποτε άλλο, δεν το χρησιμοποιώ μέχρι να αποδειχτεί ότι δεν είναι. Και εδώ πέρα υπάρχει βάσιμη υποψία πλέον, όχι υποψία, απόδειξη, τελευταίες επιδημιολογικές μελέτες το αποδεικνύουν, ότι η τεχνολογία ηλεκτρομαγνητική και το 5G μαζί, πακέτο πάνε, προκαλούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Πού είναι λοιπόν η αρχή της προφύλαξης? Και αν πάει κάποιος στο δικαστήριο, δεν ξέρω αν θα το κερδίσει ή αν θα το χάσει. Μόνο με την αρχή της προφύλαξης. Με την αρχή της προφύλαξης, αν δούμε αυτό να υλοποιείται. Γιατί όπως είπατε, κάποιος μπορεί να πει, θέλω να με προστατεύσετε, θέλω αυτό, αλλά να μην βρει ποτέ το δίκιο του. Ναι, δυστυχώς η νομολογία στην Ελλάδα, σας είπα και πριν, ότι δεν είναι με τη μέρα των πολιτών. Άμα και μπλέξουμε με τους νόμους, γενικά δεν τα βγάζουμε λοιπόν, μακρύ. Εκεί λοιπόν δραστηριοποιήθηκε και η κίνηση πολιτών για την προστασία της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό στο οποίο θα έπρεπε να βρισκόταν το κράτος. Θα έπρεπε το κράτος να κάνει αυτά που κάνουμε εμείς. Αυτά που ζητάμε εμείς. Αυτά που διεκδικούμε εμείς. Έπρεπε το κράτος, η πολιτεία να έχει ελέγξει και να είναι πάρα πολύ προσεκτικό στο τι νομοθετεί. Να νομοθετεί όχι εις βάρος των πολιτών και να προφυλάσσει βεβαίως τη δημόσια υγεία. Επαναλαμβάνω λίγο πριν κλείσουμε, μιλάμε για το 5G, μιλήσαμε για το 5G αλλά και για το 4G που σήμερα βιώνουμε. Την όλη κατάσταση, κάποιοι μας μιλούν για τις γρήγορες τεχνολογίες, για το γρήγορο ίντερνετ που θα έρθει, τις αλλαγές που μπορούμε να δούμε για καλύτερη πρόσβαση στο ίντερνετ. Έχουμε αναλύσει την κατάσταση και τη δική σας θέση και ως κίνηση πολιτών, τη δική σας πρωτοβουλία. Είπατε ότι οι επιπτώσεις και στηρίζετε τα λεγόμενά σας πάνω σε μελέτες, πάνω σε στοιχεία. Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρές. Γνωρίζουμε και επαναλαμβάνω ότι η Πάτρα ενδέχεται να γίνει η πόλη που θα έχουμε πιλωτική εφαρμογή. Είναι κάτι στο οποίο λέτε όχι. Φυσικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί. Η κατάσταση όντως που δημιουργείται σήμερα είναι η ζωή μας μάλλον. Με ένα κινητό στο χέρι, με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, με παιδιά, με γυναίκες που είναι έγκυες, που χρησιμοποιούν το κινητό, που δεν... Και αυτό έτσι υπάρχει... Έγκυες γυναίκες που χρησιμοποιούν το κινητό, είναι ακόμα πιο βλαβερό. Και εκεί υπάρχουν αρκετά θέματα που μπαίνουν. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί. Πάνω από... στη δική μας τη ζωή γύρω υπάρχουν όλα αυτά. Και αν υπάρχει όντως βλάβη, εμείς είμαστε οι αποδέκτες. Και να ξαναδούμε από την αρχή το όλο θέμα. Νομίζω και ότι και οι πολιτικοί μας πρέπει επιτέλους να σηκώσουν το γάντι. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι το 5G είναι ένας προθάλαμος για ακόμα χειρότερα πράγματα. Μαζί με το 5G
πάει και το Internet of Things, το διαδίκτυο ας πούμε των πραγμάτων. Και εκεί είναι αυτό που μιλάμε για τις τάχα έξυπνες συσκευές. Κάποια στιγμή, όταν εφαρμοστεί το 5G, στο μέλλον, δεν ξέρω εγώ πότε θα είναι αυτό, θα απαιτήσουν να έχουμε ένα έξυπνο ψυγείο. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ψυγείο μας. Θα απαιτήσουν κάποια στιγμή να έχουμε μια έξυπνη τηλεόραση. Πράγμα που σημαίνει ότι στο ψυγείο μας θα πρέπει να έχουμε μια βάση κινητής τηλεφωνίας. Στο πλυντήριό μας το ίδιο, στην τοστιέρα μας το ίδιο. Και ξεκινάει αυτό πώς, πάρα πολύ απλά, με αυτό που λέει η ΔΕΗ, ότι θα σας βάλω έξυπνους μετρητές. Ότι εγώ εξ αποστάσεως θα ελέγχω, θα καταγράφω πόσο έχετε κάψει εσείς ρεύμα. Το ίδιο θα κάνει και η σταθερή τηλεφωνία. Το ίδιο θα κάνει και ο Δήμος, γιατί είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, με τη ΔΕΗ, με το νερό. Θα σου βάλει έναν έξυπνο μετρητή. Θα σου βάλει δηλαδή βόμβες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσα στο σπίτι. Και κάποια στιγμή, εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αλλιώς δεν θα έχουμε ψυγείο. Γιατί θα πάει εκεί η τεχνολογία που θα είναι προαπαιτούμενο το να έχεις μία βάση κινητής τηλεφωνίας πάνω στο ψυγείο σου. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σήμερα που ήσασταν εδώ. Ακούσαμε τους προβληματισμούς και την ανησυχία σχετικά με το 5G αλλά και το 4G που έχουμε σήμερα γύρω μας. Ο κόσμος και οι τηλεθεατές είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τους προβληματισμούς αυτούς. Φυσικά να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και να ακολουθήσουν οι ίδιοι όποιο δρόμο θέλουν. Έχουμε πει δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας, αρκεί αυτή να μην λειτουργεί σε βάρος μας. Θα δούμε και το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και αν τελικά θα δούμε και το 5G να μπαίνει στη ζωή μας με την πιλωτική εφαρμογή στην Πάτρα. Εσείς συνεχίζετε τον δικό σας αγώνα κατά του 5G. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της κίνησης πολιτών για την προστασία της υγείας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, για τη δυνατότητα και την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα να ακουστεί ο λόγος και η διαφωνία και η διεκδίκηση πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.